Καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα. Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Κύριε Καρύδη, Σύνοδος Δωρητών για την Ουκρανία από χθες εξέλιξη στο Λονδίνο με πολλές προσωπικότητες οι οποίες είτε μίλησαν είτε βρέθηκαν εκεί. Είχε και εξ αποστάσεως ομιλία ο κύριος Ζελένσκι. Τι προσδοκούν από αυτή τη Σύνοδο κατά την εκτίμησή σας? Καταρχάς να πούμε ότι όλες οι προσωπικότητες στις οποίες αναφερθήκατε, όπως παραδείγματος χάρη ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, η Υπουργή των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας κτλ., καθώς και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλοι αυτοί υποσχεθήκανε μεγάλη οικονομική βοήθεια, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, στον κύριο Ζελένσκι, στον πρόεδρο Ζελένσκι και στην Ουκρανία. Επισημαίνουν όλοι τους λίγο πολύ ότι η οικονομία της χώρας λόγω του πολέμου έχει συρρυκνωθεί κατά 29%, δηλαδή πάνω από 140 δισεκατομμύρια δολάρια. Λένε ότι το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης, αν έρχεται, ή τουλάχιστον έτσι το είχαν υπολογίσει μέχρι το Μάρτιο που μας πέρασε, στα 411 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό το οποίο υπογραμμίζουν σίγουρα θα αυξηθεί πάρα πολύ εφόσον ο πόλεμος και οι καταστροφές συνεχίζονται. Αυτό το οποίο τονίζουν είναι ότι τώρα, αυτή την περίοδο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες. Υπολογίζουν γύρω στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια έχει ανάγκη το Κίεβο για να μπορέσει να πληρώσει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, υγειονομικών, δασκάλων, καθηγητών κτλ. Και επισημαίνουν ότι η γεωργική παραγωγή, δηλαδή το σιτάρι, τα σιτηρά, υπολογίζεται ότι θα είναι γύρω στους 45 εκατομμύρια τόνους για φέτος, μία μείωση από τα 53 εκατομμύρια τόνους το 2022. Επομένως, η όλη κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά από την πλευρά των χωρών της Δύσης υπάρχει μία δέσμευση να συνεχιστεί η βοήθεια προς την Ουκρανία, άσχετα από τα αποτελέσματα αυτής της, όπως λέγεται, μεγάλης αντεπίθεσης των Ουκρανικών δυνάμεων, η οποία σημειώνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Κύριε Καρύδη, εκτός από τους επίσημους φορείς κρατικούς, γιατί αναφέρατε υπουργούς εξωτερικών, αναφέρατε την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Πρωθυπουργός ο Σούνακ, είναι και ιδιωτικές εταιρείες. Πρόκειται περί αυτό που λέγεται στην Ελλάδα σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως προς την ανοικοδόμηση, ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Είναι κάτι τέτοιο? Έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι τέτοιο και σε αυτό παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι αμερικανικές εταιρείες. Όλοι λίγο πολύ, οι σύνεδροι, αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στη διάσκεψη, τονίζουν την πολύ μεγάλη σημασία του ιδιωτικού τομέα στην υπόθεση ανοικοδόμησης της χώρας. Τα ποσά που θα δώσουν επιμερίζονται ανάλογα με το μέγεθος της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει ότι ζητά τουλάχιστον από τα μέλη της να δώσουν περίπου ένα ποσό 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία το ερχόμενο διάστημα. Ακούστηκαν τέτοια χρήματα, τέτοια ποσά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής? Ναι, ακούστηκαν τέτοια ποσά, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ο επιμερισμός. Πώς θα τα δώσουν αυτές οι χώρες και με ποιο τρόπο. Και βεβαίως περιμένουμε τις αντιδράσεις των εθνικών κρατών σε αυτά τα οποία ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι, εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι αφού τελειώσει ο πόλεμος, έτσι? Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ανάγκες, υποθέτω ότι πολλά από τα χρήματα θα πρέπει να δοθούν τώρα, πριν τελειώσει ο πόλεμος, ώστε να μπορέσει η χώρα να ορθοσταθήσει κατά κάποιο τρόπο για να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή. Βέβαια, τα περισσότερα χρήματα θα δοθούν αφού τελειώσει ο πόλεμος. Από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας, δηλαδή και του Πρωθυπουργού Σούνακ, τι υπόθηκε σε αυτή τη σύνοδο? Γιατί γνωρίζουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι από τους πιο σφοδρούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, γενικότερα η Δύση, αλλά ειδικά η Μεγάλη Βρετανία έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι μόνο από τους πιο σφοδρούς επικριτές της πολιτικής του Πρόεδρου Πούτιν και της Μόσχας, αλλά και ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας για την ανοικοδόμηση της χώρας. Συζητάνε ότι θα δώσουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.
στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και αυτό μάλλον θα γίνει σύντομα. Θα γίνει σύντομα. Διότι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες ανάγκες αυτή τη στιγμή. Η Λαϊκή Βούληση στη Μεγάλη Βρετανία ποια είναι, υπάρχει τέτοια μέτρηση? Γιατί γνωρίζω ότι δεν περνάει και τις καλύτερες ημέρες το Ηνωμένο Βασίλειο οικονομικά. Όταν δίδονται τόσα πολλά χρήματα σε μια δεύτερη χώρα, όσο και μεγάλο πρόβλημα πραγματικά να αντιμετωπίζει, πώς το βλέπουν οι Βρετανοί πολίτες αυτό? Έχετε δίκιο, δεν περνάει και πολύ καλές ημέρες. Τώρα αυξηθήκαν και τα επιτόκια τώρα πριν από λίγο. Από 4,5% πήγανε στο 5% αυτή την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας. Γεγονός που, όπως αντιλαμβάνεστε, δυσκολεύει πολλούς, σχεδόν το 1/3 των κατοίκων αυτής της χώρας, οι οποίοι έχουν στεγαστικά δάνεια. Επομένως, δεν είμαστε εδώ και πολύ στα καλά μας σε τελική ανάλυση, αλλά σε γενικές γραμμές το γενικό αίσθημα που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι επικρατεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι: στηρίξτε την Ουκρανία και αποτρέψτε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε αυτά τα σχέδια τα οποία έχει ο πρόεδρος Πούτιν. Μάλιστα. Κύριε Καλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι στο Λονδίνο. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Για χαρά.